Σου είπα κάποιο ότι είσαι χάχα. Λοιπόν, δεν θέλαμε να εντυπωσιάσουμε, αλλά πώς να με εντυπωσιάσει όταν ο πρώτος καλεσμένος αυτής της εκπομπής είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Θόδωρος Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλε, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Να είστε καλά. Τι κάνετε? Έχουμε επιτυχία και. Να είστε καλά. Μακροημέρευση δεν χρειάζεται να πω, γιατί είναι πλέον φαινόμενα τα οποία κρατάνε πάρα πολύ καιρό. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εμείς δεν είμαστε καλά. Μια φορά. Όχι, το καλά, ευχαριστώ. Είναι τυπικό, τι να σας πω. Όχι, δεν είμαι καλά. Όχι, βέβαια. Μαζί μια φορά πάντως να σας πω, επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην καινούργια εκπομπή. Έχω έρθει πρώτη φορά σε πρωινή εκπομπή και πρώτη φορά στον Αντένα στην εκπομπή της Ρούλας Κορομιλά. Αν θυμάστε, το 89 ο σταθμός αυτός είχε μια πολύ έντονα προσανατολισμένη πολιτική, θα την πω. Και αυτή η πολιτική δεν χωρούσε ανθρώπους σαν και εμένα. Όχι, μετά έρθα εγώ, τη σπάσαμε. Όταν τελείωσε, ναι, τότε με την επιρροή διαφόρων δημοσιογράφων, είχα δει και τον κύριο Κυριακού, τον οποίο συμβαίνει να γνωρίζω πολλά χρόνια. Σας εκτιμά ιδιαίτερα. Ναι, και μου είπε ότι ξέρεις, εγώ θέλω να δώσω ένα χαρακτήρα πιο αντικειμενικό και πιο ανοιχτό στον σταθμό. Και με κάλεσε η Ρούλα Κορομιλά. Δεν ήξερα αν πρέπει να έρθω ή δεν πρέπει να έρθω. Είδα όμως τον Γιάννο Παπαντονίου. Λοιπόν, αφού πηγαίνει αυτός, να πάω κι εγώ. Πήγε πολύ καλά η εκπομπή, ήταν πολύ σοβαρή συζήτηση. Και στο τέλος μου λέει η κυρία Κορομιλά, πέστε μου, λέει, μια Ελληνίδα με την οποία θα θέλατε να έχετε ερωτικές σχέσεις. Μιλάω, λέει, για να ακούσω τώρα. Μιλάω, λέει, για σεξ. Εγώ είχα χάσει τελείως, ήταν στον αέρα. Τι να απαντήσω, οποιαδήποτε απάντηση σε καθιστά γελίο. Λέω να σας πω δύο. Λέω, μια Μελαχρινή και μια Ξανθιά, τη Μελίνα Μερκούρη και την Ειρήνη Παπά. Ήταν και δύο, τέλος πάντων, ντίβες. Εκτός πάσης κριτικής. Τελείωσε, την γλίτωσα εγώ από την εκπομπή. Πήγα το βράδυ στο εκτελεστικό γραφείο του Παξό και ήταν η Μελίνα εκεί, η Μακαρίτσα. Μου λέει, δεν μου λες, χρυσέ μου, έβλεπα, λέει, το πρωί αυτή την εκπομπή. Είχες τέτοιες προθέσεις. Και δεν μου το έχεις πει. Λέω, ναι, Μελίνα, από πότε, μου λέει. Λέει, από πάντα. Μου λέει, και καλά, γιατί πριν ήρθε, λέει, δεν το έλεγε τόσο καιρό και μπάφησε πρώτα να γίνω 70. Τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, εμένα. Τώρα το πω, ήταν παρόν ο Παπανδρέου κατ' εξαίρεση και λέει, μήπως μπορείτε να μας δώσετε καμιά πληροφορία τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ σας, γιατί ο διάλογος. Τώρα είναι λιγάκι σκληρό αυτό που θα πω, αλλά εγώ είμαι και αυθόρμητος, τα σκέπτομαι και τα λέω. Μήπως συνολικά ο πολιτικός κόσμος το ίδιο πράγμα σκέφτηκε με τον ελληνικό λαό? Δηλαδή, με ποιον θα ήθελε να κοιμηθεί ένα βράδυ, γιατί αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κύριε Πρόεδρε. Ο ελληνικός λαός αισθάνεται λίγο περίεργα. Ναι, τώρα ο ελληνικός λαός βέβαια είναι κάτι που δεν υπάρχει. Γιατί ο ελληνικός λαός είσαστε εσείς, ο κύριος Κυριακού, εγώ, οι εργαζόμενοι εδώ μέσα, διάφοροι άλλοι που δεν έχουν δουλειά στον δρόμο. Όλοι αυτοί είναι ο ελληνικός λαός και βεβαίως δεν έχει κανένα το δικαίωμα να τον μονοπολεί. Όχι, βέβαια. Διότι ακούω. Ούτε να λέει ότι ξέρετε κάτι. Κανείς. Τον εκφράζει. Ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση. Ούτε κάνει η κυβέρνηση, αν και η κυβέρνηση έχει μια εντολή, ας την πούμε έτσι, πρόσφατη. Αμφιλεγόμενη, αν θέλετε, συζητούμενη. Όλα συζητούνται στη δημοκρατία. Είναι ένα θέμα. Αλλά έχει μια εντολή. Έτσι, μεγαλύτερη από όλους τους άλλους. Μεγαλύτερη από αυτή που έχει ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, ο οποίος έχει πάει από το 3 στο 5%. Και λέει ο ελληνικός λαός. Έχετε μία μονή με τον κ. Τσίπρα. Όχι, να μπορώ να σας πω και ένα άλλο κόμμα τέτοιο, ξέρω, από τους οικολόγους. Όχι, σας έχω ακούσει ότι όταν αναφέρεστε σε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λιγότερο αναφέρεστε στον κύριο Σαμαρά, πολύ περισσότερο στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει αυτός μια εντολή. Αυτές οι δύο εντολές είναι σαφείς. Μα έτσι όπως πάτε εσείς θα φέρετε τον Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, πέφτει συνέχεια το πάσο. Κύριε Παπαδάκη, προβλέπονται από το Σύνταγμα οι δύο εντολές. Ναι. Έτσι, τη κυβέρνηση και τη εξωτερική αντιπολίτευση. Βέβαια, αυτά ανατρέπονται στην πορεία. Οι άλλοι είναι πολιτικοί σχηματισμοί, αξιοσέβαστοι. Και αν κάναμε τώρα εκλογές, δεν ξέρω αν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Βεβαίως, αλλά δεν έχουμε εκλογές τώρα. Οι δημοσκοπήσεις είδατε τι δείχνουν. Δείχνουν ότι. Ναι, αλλά δεν κυβερνάνε οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν συμφέρει τα κόμματα, δεν κυβερνάνε. Ότι αν κυβερνάνε, γιατί ακούω διάφορους που λένε να μην κυβερνήσει η πλουτοκρατία. Υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος από το να κυβερνήσει η πλουτοκρατία, από το παραδοθεί η εξουσία στους ιδιοκτήτες μέσω ενημέρωσης και σε αυτούς που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν είναι. Αν εκχωρείται από την κεντρική εξουσία, είναι λάθος της κεντρικής εξουσίας. Δεν είναι θέμα ικανοτήτων. Δεν εκχωρείται καμία μαζικής. Από εμάς δεν εκχωρείται. Κατά καιρούς έχει εκχωρηθεί. Το λέμε σαφώς και θα το επαναλάβω και τώρα μια κουβέντα. Κοιτάξτε, εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Εκλογές θα γίνουν το 2013. Κύριε Πρόεδρε, και τότε θα δούμε. Βεβαίως. Και βεβαίως θα βγάλουμε όλα τα συμπεράσματά μας. Θέλω να ξεκινήσουμε από το πολύ 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 πρόσφατο, το οποίο μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Τρεις υπουργοί και μάλιστα από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και από βασικά υπουργεία, με άρθρο παρέμβαση, που τι χρειαζόταν αυτή την εποχή και μάλιστα λίγο πριν από κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα,
τις βλέπουμε, η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Δρακούσης, με μία επιστολή τους γνωστοποιούν, δεν ξέρουμε σε ποιους, ότι μαζί θα βουλιάξουμε ή χαθήκαμε, ή μαζί θα πάμε για να σωθούμε ή μαζί θα βουλιάξουμε. Σε ποιους απευθύνονται, σε εσάς, στον κύριο Παπανδρέου, στον κύριο Βενιζέλο, σε ποιους, σε εμάς, σε ποιους απευθύνονται? Είναι σαφές ότι απευθύνονται στην κοινωνία. Αν διαβάσει κανείς το κείμενο, αν το είχαμε εδώ, μπορώ να σας το βρω αμέσως. Το έχω το κείμενο. Ναι, το έχω. Λέει σαφές ότι έχει, είναι σαφέστατο. Είστε πανέξυπνος άνθρωπος. Πρέπει να διαβάσουμε και πίσω από τις λέξεις. Είναι σαφέστατο ότι απευθύνεται στην κοινωνία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι για τον κύριο Βενιζέλο το γράψαμε. Μπορεί να νομίζει καθένας οτιδήποτε, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό απευθύνεται στην κοινωνία. Είναι τρεις υπουργοί με τους οποίους εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ιδιαίτερη φιλία προσωπική και με τους τρεις, το καθένα χωριστά βέβαια, όχι όλους ως ομάδα. Και επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο τους. Γιατί είναι υπουργοί που έχουν γράψει ήδη στα δύο χρόνια αυτά έργο. Μα εδώ σιωπά ο πρωθυπουργός και βγήκανε τρεις υπουργοί. Ωραία, ακούστε, ποια στιγμή να τελειώσουμε. Τρεις υπουργοί για να απευθυνθούν στην κοινωνία. Να τελειώσουμε με τους τρεις, δεν μην τους αδικήσουμε. Ο Ρακούσης έχει κάνει το Γκαλλικράτη. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει κάνει την μεταρρύθμιση στην παιδεία, η οποία είναι προς εφαρμογή. Και ορισμένοι δεν την εφαρμόζουν και αναλαμβάνουν και τη σχετική πολιτική και από μια άποψη και ποινική ευθύνη. Και τρίτο είναι και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του κ. Λοβέρδου στην υγεία, οι οποίες εμείωσαν κατά δεκάδες δισεκατομμυρίων την δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει ένα έργο σημαντικό δικαιούνται να μιλούν, πιστεύω ότι είναι αυτονόητο. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί δικαιούνται να μιλούν επειδή έχουν έργο? Ο καθένας δικαιούται να μιλήσει. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει ένας υπουργός να κάνει τη δουλειά του στο Υπουργείο και μάλιστα σε κρίσιμη περίοδο βγαίνει με άρθρα και κάνει παρεμβάσεις? Αγαπητέ μου Γιώργο, θα μου επιτρέψεις, θέλεις υπουργούς κουτούς και μη σκεπτόμενους. Ο υπουργός είναι για να σκέπτεται, δεν είναι αυτό που έχουν αποδείξει αρκετοί μέχρι στιγμή. Γιατί αν δεν ήταν κουτίκια και μη σκεπτόμενοι, δεν θα είχαμε φτάσει όπου φτάσαμε. Όχι. Εδώ από μένα θα βρει μπαράζ στο λαϊκισμό. Όχι, δεν είναι. Είναι διαφορετικό. Δουλειά στο Υπουργείο πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι. Και πρέπει ο υπουργός να διαλέγει τους καλύτερους συνεργάτες και να προωθεί τους κατάλληλους συνεργάτες ώστε να δουλεύουν. Και να μιλάει ο υπουργός πρέπει να μιλάει λιγότερο και να δουλεύει περισσότερο. Μα αυτοί όμως οι τρεις έκαναν κάτι που είναι σύνθετο και περίπλοκο. Έγραψαν ένα κείμενο. Ένα εγώ δεν θα πω διαφωνούσα με την ουσία και το περιεχόμενο της παρέμβασης. Θα σου πω και κάτι. Τη σκοπιμότητα εξετάζω. Επειδή ένα πρόβλημα που έχουμε και γι' αυτό είμαστε αυτή την κατάσταση είναι ότι δεν είμαστε και κατατοπισμένοι. Άρθρα τέτοια, εμείς οι Έλληνες. Άρθρα τέτοια γράφουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ανά δύο, ανά τρεις πολιτικές προσωπικότητες. Μερικές φορές γράφουν και άρθρα πολιτικές προσωπικότητες από διαφορετικά κόμματα. Μάλιστα. Όταν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λέτε λοιπόν ότι δηλαδή, δεν υπάρχει μια, κάτι το μεμτό πίσω από την κίνηση. Όχι απλώ δεν είναι μεμτό, είναι εξέχουσα. Μάλιστα. Και εκλεκτή μέθοδος επικοινωνίας με τον πολίτη. Βέβαια, μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα διαβάζει, μου... Αν κάποιος διαβάζει, αν κάποιος είναι πάνω στην Κοκοφινικιά, τρώει μπανάνες και φωνάζει αγκού, 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 αυτός δεν μπορεί να διαβάσει. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, τότε έχετε είναι για ανθρώπους που έχουν τότε τη δυνατότητα έχετε βουλευτές της ανάγνωσης. Στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, όποιος που είναι δεν γνωρίζει ανάγνωση, δεν πρέπει να τότε επικοινωνεί. Τότε έχετε έτσι βουλευτές μέσα στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που είναι πάνω στη Φινικιά και φωνάζουν αγκού, αγκού. Γιατί αυτοί είναι που αντιδρούν. Και είπαν ότι κακώς έγραψαν αυτοί οι τρεις αυτό. Θα το δείτε. Μπορεί, υπάρχουν όχι πάρα πολλές αντιδράσεις. Αν έχετε κανένα, το ρεπορτάζ λέει, εγώ δεν έχω δει κανένα. Σας πω τις πηγές μου. Εγώ έχω μιλήσει με τέσσερις τουλάχιστον βουλευτές. Το ρεπορτάζ είναι διάφοροι που γυρνάνε και κουτσομπολεύουν στους διαδρόμους της Βουλής. Δεν κουτσομπολιό. Έχει βουλευτή που έκανε υπεύθυνη δήλωση εναντίον των τριών αυτών και του άρθρου που γράψανε. Ας τους δώσει κάποιος την ευκαιρία για τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Μόνο ο πρόεδρος του κόμματος μιλάει και τους έγινε για να ψηφίσουν τα νομοσχέδια. Εγώ δεν είδα κανέναν ο οποίος να διεξέφρασε τέτοια άποψη. Αλλά μπορεί και κάποιος να εκφράσει. Κύριε Πρόεδρε. Και δεν αποκλείεται, αγαπητέ μου Γιώργο, να έχουμε και βουλευτές οι οποίοι είναι κατάλληλοι για αυτή τη θέση και αυτόν τον ρόλο, γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές του λαού που τους εκλέγει. Κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Δεν θέλω να σου πω ονόματα ανθρώπων που υπήρξαν βουλευτές εδώ θα έπρεπε να είναι, αλλά μπορώ να σου πω ονόματα ανθρώπων που έπαψαν να είναι βουλευτές θα έπρεπε να είναι. Για τους κατεψήφισε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, εν τη σοφία του. Θα σου πω δύο ονόματα ζώντων, υπάρχουν και πολλοί νεκροί. Για πείτε. Στέφανος Μάνος από τη Νέα Δημοκρατία και Αλέκος Παπαδόπουλος από το Πασόκ. Δύο από τους σοβαρότερους Έλληνες πολιτικούς. Ολοκληρωμένη άποψη, από Πασόκ, όμως, ολοκληρωμένη άποψη για την οικονομία. Όταν έφυγε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, όλα αυτά Πασόκ, που λέγαμε, όλα αυτά που λέγαμε. Για το Πασόκ το οποίο δεν εκφράζεται και να την προσωπικότητα. Όλα αυτά που λέγαμε για την οικονομία τα έχουν πει προετών.
Και ο Έλλην πολίτης. Διαφωνεί όμως ο Αλέκος Παπαδόπουλος με την οικονομική πολιτική που ακολουθείται. Για τις χειρισμούς τώρα είναι άλλο θέμα αυτό. Είναι άλλο θέμα. Όπως δεν είναι άλλο θέμα. Ένα θέμα πονάει όλους τους Έλληνες. Το Έλλην νομίζει ότι έχει μια καλύτερη συνταγή. Είναι η άποψή του και τη σέβομαι και την εκτιμώ. Αλλά υπάρχει η άποψη του Αλέκου Παπαδόπουλου εδώ και χρόνια για το Έλλην και η αντίστοιχη άποψη του Στέφανου Μάνου στην Δημοκρατία, ακόμη όταν ήταν υπουργός του κ. Μητσοτάκη, και τους δύο ο υπεύθυνος ελληνικός λαός τους πέταξε στα σκουπίδια και αντ' αυτόν εξέλεξε να μην πω ποιον. Κύριε Πρόεδρε, φυλακή το στοματί μου. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε τις αντιδράσεις του κόσμου και δεν είμαι μόνο μένας. Ξέρετε, και εσείς και εγώ είμαστε άνθρωποι που κυκλοφορούμε στην ζωή και στην κοινωνία. Πάντα και στα ταβερνάκια σας. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε την άνεση να πάτε όπως πηγαίνατε, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει φοβερά μεγάλη αγανάκτηση. Πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση γιατί μας είπατε ψέματα. Δεν είναι προσωπική η αιχμή, αναφέρομαι γενικά στο πολιτικό σύστημα. Μας είπατε ψέματα. Δεν μας είπατε ποια ήταν η πραγματική κατάσταση της χώρας. Δεν μας είπατε ποιο ήταν το πραγματικό χρέος της χώρας. Μας λέγατε ότι λεφτά υπάρχουν, ακόμα και ο πρόεδρος και πρωθυπουργός του κόμματός σας αυτό μας είπε, βέβαια, ότι λεφτά υπάρχουν, και ξαφνικά μέσα σε δύο μέρες τα λεφτά εξαφανίστηκαν. Εγώ να σας πω ότι δεν είναι μοναδικές οι ευθύνες. Ευθύνες έχουν όλες οι κυβερνήσεις, άρα και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, και το υπερτονίζουμε από εδώ. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε με κομματικό μανδύα τις αντιδράσεις. Θα απαντήσω ή θα τελειώσει το λόγο. Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε το εξής. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Λοιπόν, γιατί περισσότεροι από εσάς τους υπουργούς δεν έχετε αντιληφθεί. Με ένα ιδιαίτερο στυλ, και θα έλεγα μερικές φορές και θράσος, αν μου επιτραπεί. Ένα. Μιλάνε για τον ελληνικό λαό ο οποίος υποφέρει, σαν να είναι οι δυνάστες, σαν να είναι οι δικτάτορες. Λοιπόν, ένα. Πρώτον, ποιος γέλασε τον κόσμο προεκλογικά? Εσείς. Μια στιγμή, σιγά. Άσε να μιλήσω. Παρακαλώ. Εσύ μιλάει στο συνάξιο. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Θα με αφήνει και εμένα να μιλήσω, εγώ το με κάλεσα. Έχετε δίκιο. Μετά δεν ξανάρχομαι και μόνο για το ξανάρχεσαι. Όχι. Λοιπόν, ο κ. Καραμανλής εγκατέλειψε την εξουσία και το βάλε στα πόδια μπροστά στην οικονομική κατάσταση. Είπε την αλήθεια ο κ. Καραμανλής. Όταν έκανε εκλογές και το βάλε στα πόδια, είπε την αλήθεια. Τώρα, αυτό που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, και το οποίο εγώ πολύ καλά γνωρίζω, διότι ξέρω τον τρόπο που σκέφτεται και το έχω συζητήσει και μαζί του, δεν ήταν ότι λεφτά υπάρχουν για να δώσουμε και άλλα λεφτά και να κάνουμε μισή. Να μας το εξηγούσατε. Γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να εξηγηθεί πως στον ίδιο λόγο υπάρχει ευρύτατο κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, πάνω από 2,5 σελίδες, για την περιοριστική χρηματική που πρέπει. Με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του δημοσίου χρηματισμού. Μα δώσατε με το που αναλάβατε. Δώσατε επίδομα με το που ανεβήκατε. Δώσατε επίδομα. Λοιπόν, μια στιγμή. Δώσατε επίδομα. Αλληλεγγύη, το οποίο πήρατε πίσω 10 φορές. Λεφτά υπάρχουν, είναι το μόνο που δώσαμε. Μόνο αυτό το επίδομα, γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν ανάγκη να δοθεί, και τότε όλος ο τύπος και όλη η κοινή γνώμη χειροκρότησε. Λοιπόν, η έννοια ήταν ότι λεφτά υπάρχουν σε κάποιους και μπορούν να δοθούν αλλού. Μια μορφή ήταν και αυτό το επίδομα αλληλεγγύης. Σε ποιους, κύριε Πρόεδρε? Σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Όχι, τα λεφτά που υπήρχαν σε κάποιους που είπατε, σε ποιους? Υπάρχουν σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είπα προημερών. Τι κάνατε τρία χρόνια? Να σας πω εγώ μερικούς. Ναι. Να σας πω εγώ μερικούς. Για πείτε μου. Λέει ο συνήγορος του πολίτη, όχι εγώ, και το Υπουργείο Οικονομικών, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, ότι ο μέσος δικηγόρος των Αθηνών δηλώνει εισόδημα 1.500 ευρώ. Ο μέσος μηχανικός των Αθηνών δηλώνει εισόδημα 1.100 ευρώ. Ο μέσος γιατρός των Αθηνών της Ελευθέρας Ιατρικής δηλώνει εισόδημα 1.200 ευρώ. Αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Φορολογείται το μισθωτό και το συντάξιο. Εγώ δεν καμιά στιγμή. Να το κλείσουμε το θέμα. Εγώ ετόλμησα να πω. Εάν υπάρχουν 10-15, μη γενικεύεται. Μια στιγμή. Όχι, εγώ σου λέω. Ο μέσος, είπα. Ο μέσος. Έτσι. Ο μέσος δικηγόρος είναι 30.000 δικηγόροι. Ο 15ος χιλιοστός πρώτος έχει εισόδημα 1.500. Πάντως δεν πρέπει να μιλάμε για σκηνή στο σπίτι. Καταλαβαίνετε, θα πει ο μέσος, ότι οι μισοί δικηγόροι των Αθηνών έχουν εισόδημα μικρότερο από 1.500 ευρώ. Οι μισοί μηχανικοί των Αθηνών έχουν εισόδημα μικρότερο από 1.200 ευρώ το μήνα. Ξέρετε, δεν πρέπει να μιλάμε όμως για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Γιατί όχι εσείς, αλλά πολλοί πολιτικοί μπήκαν φτωχοί στην πολιτική και βγήκαν πλούσιοι. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Οι πολιτικοί αποτελούνται από μηχανικούς. Κάποια στιγμή το κάνατε. Μην με πάτε όμως αλλού, γιατί θέλω να τελειώσω το θέμα. Δεν μπορώ να διαλύεται τη σκέψη κάθε τόσο. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, έχω μεγάλη δυσκολία να συζητήσω έτσι. Λοιπόν, εγώ είπα αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα και το ξαναλέω. Και βγήκε κάποιος που ήταν πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου, τον οποίο δεν είχα ψηφίσει, γιατί δεν είχα πάει στις αρχαιρεσίες και είχα αποφασίσει να πάρω τη σύνταξή μου και δεν ασχολούμαι πλέον με τον Υπουργικό Σύλλογο. Μου ανακοίνωσε ότι είμαι, λέει, επίτιμος δικηγόρος, είναι ένας τίτλος που δίνω σε όλους τους συνταξιούχους.
Και μου τον αφαίρεσε για να με τιμωρήσει. Τη δεύτερη σύνταξή σας. Ναι, προσέξτε. Τη δεύτερη σύνταξή σας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δεν έχω καμιά άλλη σύνταξη. Δεν θα πάρετε ως βουλευτής. Καθίστε να πάρω σύνταξη. Δεν έχω πάρει σύνταξη. Εγώ μία θα πάρω. Ως δημοσιογράφος. Δεν έχω. Λοιπόν, θα βρεθούμε. Εσείς γιατί να πάρετε δύο. Α, μου πας φυρί-φυρί. Γιατί να πάρετε δύο. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω λοιπόν, αφού το θέλεις έτσι, ναι. Την πρόταση που έκανα και στον κύριο Παπαχελά και στους συναδέλφους του Μέγκα. Και στους συναδέλφους του Μέγκα και κάναν την πάπια και οι τρεις. Λοιπόν. Όλες οι δηλώσεις ποθενές και στον δημοσιογράφο στο διαδίκτυο. Καμία αντίρρηση. Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Μα είναι δεκτό. Να σας πω κάτι. Ετοιμάζεις να γίνεται δεκτό. Εάν είναι νόμιμα τα χρήματα τα οποία έχει πράξει ο δημοσιογράφος. Θα το δούμε αν είναι νόμιμα ή όχι. Α, μπράβο. Όχι, εγώ αν είπα οι δηλώσεις. Νόμιμα... Δηλώσεις ποθενές δεν είναι τι χρήματα έχει πράξει. Ναι. Έτσι, οι δηλώσεις ποθενέσχες. Είναι η περιουσία. Πώς είναι αποκτήθηκε η περιουσία. Χαίρομαι που είσαστε λοιπόν, υπέρμαρχος του ποθενέσχες για τον οποιοδήποτε και ναι βεβαίως, και για τους δημοσιογράφους υπονόμαστε. Γιατί εμένα το ποθενέσχες μου είναι 30 μακάρι, χρόνια. 30 χρόνια στο διαδίκτυο. Εάν συνέβαινε έτσι. Αυτό με τους πολιτικούς. Τι συνέβαινε, δεν είναι το ποθενέσχες στον πολιτικό σου. Ποθενέσχος ήταν αυτό, κύριε Υπουργέ. Ποτέ δεν ελέγχθηκε. Ποθενέσχος ήταν. Κάνεις μεγάλο λάθος. Το ποθενέσχες είναι στο διαδίκτυο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και αν εσύ είσαι κίνσορα. Αν εσύ είσαι κίνσορας, πήγαινε πάρε το διαδίκτυο. Το πόθεν, το πόθεν. Πάρε το διαδίκτυο και κάλεσε οποιονδήποτε νομίζεις ότι πρέπει να καλέσεις από τους πολιτικούς εδώ και πες του, ειδού το ποθενέσχε σου, πες μου αυτό που το βρήκες. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεν το κάνεις. Το ξέρετε κι εσείς πάρα όχι, πολύ καλά. Όχι, γιατί δεν το κάνεις. Αντί να κουτσομπολεύεις η πολιτική και η πολιτική. Δεν κουτσομπολιώ, δεν κουτσομπολιώ. Κριτική. Από τη στιγμή που δεν λες πρόσωπα. Πρόσωπα και πράγματα είναι κουτσομπολιό. Δεν κατάλαβα. Με λοιπόν, ποια για λογική, να συζητήσουμε επίση όρι. Όταν και είναι αυτή εγώ, είναι λαϊκισμός η κουτσομπολιό. Όχι, 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 αυτό εγώ, βολεύει. Εγώ δεν ανέχομαι αυτή είναι... τη συζήτηση εφόσον δεν γίνεται επίση όρι. Επίση όρι γίνεται. Όχι, Γιώργο, δεν γίνεται επίση όρι. Επίση όρι γίνεται όταν το ποθενέσαι θα μπορεί να το διαβάσει στο διαδίκτυο όπω μπορεί να διαβάσει και εσύ το δικό μου. Έτσι. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν φακελάκια, ότι υπάρχουν μαύρα λεφτά των Υπουργείων. Ότι υπήρχαν κατάλογοι. Εσείς τα δίνατε όμως. Εμείς τα δίναμε. Τα μαύρα λεφτά των Υπουργείων. Τα δίνατε τα χρήματα σε κάποιους και δώστε μας τις καταστάσεις. Εγώ προσωπικά. Εσείς διατελέσατε υπουργός. Σας προκαλώ και εγώ λοιπόν. Εγώ προσωπικά. Εσείς είπατε κάτι. Σας προκαλώ και εγώ κύριε Υπουργέ. Αύριο στο διαδίκτυο να βγάλετε την κατάσταση με τους δημοσιογράφους στους οποίους δίνατε λεφτά όταν είσαστε υπουργός. Λοιπόν, εγώ το κάνω αύριο αν θέλεις αυτό γιατί δεν έδινα ποτέ σε κανέναν. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δημοσιογράφοι έπαιρναν έξοδα παραστάσεως ναι. Για να υποδέχονται, λέει, ξένους δημοσιογράφους. Είναι γεγονός αυτό. Τους είπα λοιπόν και με εμίσησαν και άμα θέλεις σου δείχνω και τα δημοσιογράφηματα εκείνης της εποχής, επί 6 μήνες δεν είχα πού να κρυφτώ. Διότι όλοι επετέθησαν με λύση αντίρρηση. Μιλάω για πολύ μεγάλους δημοσιογράφους, έτσι. Δεν μιλάω για τσικό. Έτσι. Μιλάω για πολύ μεγάλους δημοσιογράφους, προσωπικότητες της δημοσιογραφίας. Επετέθησαν να με εξοντώσουν. Λοιπόν, τους είπα ότι εγώ δεν σας δίνω φράγκο. Αν θέλετε να φιλοξενήσετε κάποιον, θα μου λέτε ότι έρχεται ο τάδε Ισπανός, Τούρκος, Άγγλος, Γάλλος δημοσιογράφος. Προβλέπω αυτά τα λεφτά, θα σας τα δίνω και θα μου φέρνετε αποδείξεις. Ούτε ένας ποτέ δεν μου έκανε τέτοιου είδους πρόσκληση. Σωστό είναι αυτό που λέτε εσείς, αλλά ούτε δεν πιστεύω ότι αυτό οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. Όχι, είναι ένα από αυτά που οδήγησαν. Μίζες, εσύ ηρεμούλες, η κακοδιαχείριση. Εγώ δεν είπα τη λέξη δημοσιογράφος, εσύ την έφερε στην κουβέντα. Εσύ φταίς. Όχι, δε, εγώ θέλω να τα λέω όλα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Θα πάμε για διαφημίσεις, γιατί πουλάτε, το ξέρετε. Θα πάμε για διαφημίσεις, θα γυρίσουμε και θα ήθελα να σας παρακαλώ να μου πείτε τι πολιτική είναι αυτή. Και από εκεί πέρα θα σας πω. Ναι. Οποιοδήποτε μέτρο εναντίον της ενδεχόμενης διαφθοράς πολιτικών υπάρχει, εγώ το υποστηρίζω μεταμανίας. Χρόνια υποστηρίζω τον περιορισμό. Δεν αλλάξατε τους νόμους. Χρόνια υποστηρίζω. Δεν αλλάξατε τους νόμους, έχετε ευθύνη. Τώρα αλλάζει. Τώρα, ναι, τώρα που βούλιαξε η χώρα, εγώ ήθελα. Θα πάει ένας πολιτικός φυλακή. Κανένας. Ένας. Να πάνε 50 δημοσιογράφοι. Κάτσε να δούμε. Να πάνε 100 δημοσιογράφοι. Ένας πολιτικός θα πάει. Μην λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Κάτσε να δούμε μερικούς μήνες. Δεν έχουν πάει μέχρι στιγμής. Θα πάμε για διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε σε αφού αμνίστευσαν το βατοπέδι και είδα εγώ πρωτοπαλίκαρο του βατοπεδίου με μοτοσυκλέτα. Κάποιοι λένε ότι τα κάνατε πλακάκια μεταξύ σας. Και εσύ... να χαιρετάτε τον κόσμο. Όταν θα γυρίσουμε, κύριε Υπουργέ, θέλω το να. Το πείτε... είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα από την άποψη του ύψους των ποσοστών. Όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε τι πολιτική είναι αυτή που θέλει να εξοντώσει τους Έλληνες μόνο και μόνο για να έχουμε χρήματα να πληρώνουμε την Τρόικα. Σε λίγο.